Μπορεί να λέει ό,τι λέει. Αλλά αυτή τη στιγμή και κρίνεται κάθε μέρα ένας νόμος ο οποίος είναι άδικος και μάλιστα τόσο βαθιά άδικος, όπου δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Τους αφορά σαν Έλληνες πολίτες, δεν αφορά τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ. Αφορά ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού που καλούμαστε να πληρώσουμε έναν άδικο και με αυτή την έννοια παράνομο φόρο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι με νύχια και με δόντια να επιβάλλουμε, να πείσουμε, αν κάποιοι θέλουν να πιστούν, ότι αυτό το χαράτσι πρέπει να καταργηθεί. Αυτό που γίνεται εδώ εκφράζει σήμερα τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Και αν θέλετε εκφράζει και αυτούς που κάτω από το φόβο και κάτω από τον εκβιασμό ότι θα μείνει χωρίς ρεύμα και έχει μικρά παιδιά, θα πάει να πληρώσει το χαράτσι. Εκφράζει και αυτούς, όχι μόνο εμάς που δεν θα πληρώσουμε αποφασισμένα, αλλά και αυτούς που κάτω από φόβο θα πάει να πληρώσουν. Δεν μπορεί να ψηφίζονται τόσο βαθιά άδικοι νόμοι και να τους εφαρμόζουμε. Δεν γίνεται, διότι αν τους εφαρμόζουμε τους νόμους, τότε κυριολεκτικά όχι μόνο θα πεινάσουμε, αλλά θα πάμε και άκλαφτοι και θα μας λένε ότι μας αρέσει κιόλας. Πώς είναι δυνατόν να καταργηθεί ένας νόμος αν δεν ξεσηκωθούν οι ίδιοι εργαζόμενοι και δεν αποδείξουν ότι είναι άδικος και δεν είναι αποφασισμένοι να τον εφαρμόσουν. Οι διάλογοι τέλειωσαν, τα δάκρυα και η δυσαρέσκεια τέλειωσε, καθαρά πια, εγώ θα έλεγα, καλούμε τον ελληνικό λαό σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο εδώ, να καταφέρει, να κατορθώσει, να επιβάλλει την κατάργηση αυτού του χαρατσιού. Και εδώ δεν μπαίνουν ούτε πείσματα, ούτε αιμονές από την πλευρά της κυβέρνησης και της συγκυβέρνησης. Δεν μπορεί αυτό το χαράτσι να περπατήσει. Πάει και τέλειωσε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πληρώνεται το χαράτσι. Αύριο θα έρθουν κι άλλα. Και εμείς το εννοούμε. Το δίκαιο βρίσκεται με το μέρος του λαού. Το άδικο εκφράζει η πλειοψηφία της Βουλής. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Έρχονται και λένε οι δικαστικοί, θα εφαρμόσω τον νόμο. Και θεωρείται ένας δικαστικός ότι έχει δίκαιο, τον εφαρμόζει τον νόμο. Και εμείς λέμε, οι εισαγγελείς και οι άλλοι εφαρμόζουν τον νόμο χωρίς να σκέφτονται αν αυτός είναι παράνομος για τον λαό. Υπάρχει τυπική και ουσιαστική νομιμότητα. Έτσι είναι σήμερα. Αυτή είναι η θέση μας. Και έχω πλήρη συνείδηση τι είναι αυτό που λέω. Και για άλλη μια φορά θα πω, δεν το λέω συναισθηματικά. Ή αν θέλετε για να είμαστε γενικά υπέρ των εργαζομένων. Δεν αντέχει ο λαός να πληρώνει άλλο. Έδωσε δεν προθεσμία αντέχει ο εισαγγελέας για να αποχωρήσουν από το κτίριο οι εργαζόμενοι. Το έχω υπόψη μου. Το έχω υπόψη μου. Δεν πρέπει να αντέξουμε. Αυτό θα πω. Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε, πρέπει να αντέξουμε στις δυσκολίες. Και να είμαστε, να μην μένει κανένας μόνος του. Όταν είμαστε πολλοί, τότε μπορούμε και να αντέξουμε. Και όταν έχουμε βεβαίως και συνείδηση ότι έχουμε δίκιο. Είναι η τρίτη μέρα που τελεί υποκατάληψη εδώ το κέντρο ελέγχου ρεύματος στο Χολαργό από τους συνδικαλιστές της Γενόπ ΔΕΗ. Ωστόσο, σήμερα έχουμε και παρότι υπήρχε τελεσίγραφο από τον εισαγγελέα ότι μέχρι τις 8 η ώρα να απομακρυνθούν χτες το βράδυ οι συνδικαλιστές, έχουμε και την πρωτοβουλία σήμερα των δημάρχων συγκεκριμένων περιοχών, όπου στηρίζουν τι ακριβώς, συντάσσεστε με τη ΔΕΗ, με τη Γενόπ ΔΕΗ ή με τους δημότες σας. Εκεί πρέπει να διαφοροποιηθούμε λίγο. Είναι μαζί μας ο κύριος Κοτσαμπάς, δεν είπα. Εμείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ περισσότερο για να δηλώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτά τα μέτρα και στο συγκεκριμένο μέτρο που επιβαρύνει τους δημότες μας, εκπροσωπώντας τους δημότες μας, γιατί θέλω να πω ότι είναι εκατοντάδες οι δημότες μας, χιλιάδες, είτε με το τηλέφωνο, είτε που έρχονται στο Δημαρχείο και ζητούν ο Δήμος να πάρει οποιαδήποτε μέτρα λόγω της αδυναμίας τους να πληρώσουν είτε το χαράτσι, είτε πολλές φορές ακόμα και εκείνη το περισσότερο ανησυχητικό και τον ίδιο το λογαριασμό της ΔΕΗ. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να δηλώσουμε και εμείς σαν Δημοτική Αρχή, εκπροσωπώντας τους δημότες μας, την αντιπαράθεσή μας σε αυτά τα μέτρα. Ο κύριος Στεριώτης, ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΔΕΗ, ωστόσο, είπε ότι παρότι υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Οικονομικών ότι δεν θα κοπεί το ρεύμα, δεν του έχει αποσταλεί εγκύκλιο συγκεκριμένη, οπότε θα προβεί σε διακοπές ρεύματος. Εσάς απασχολεί πολύ κόσμο αυτή η κατάσταση στην Μετρόπολη? Εγώ θεωρώ ότι τόσο το Υπουργείο όσο και ο κύριος Στεριώτης κοροϊδεύουν τον κόσμο. Βγήκαν κάποιες πληροφορίες μέσα από τους σταθμούς, τις μαθαίνουμε κι εμείς, για κάποιες ευπαθείς ομάδες. Δεν καταλαβαίνω
πώς είναι ευπαθής κάποιος που έχει 80% αναπηρία, αυτός που έχει 75% ή 70% δεν ανήκει σε αυτές τις ομάδες. Από την άλλη μεριά, εμείς λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν μέσα στην καρδιά του χειμώνα που βρισκόμαστε και που έρχεται, κανένα σπίτι στην πόλη μας να μην μείνει χωρίς ρεύμα. Καμιά οικογένεια να μην μείνει χωρίς ρεύμα, να υποφέρουν μικρά παιδιά, είχαν μισοσυνταξιούχοι, γέροι άνθρωποι, ανήμποροι άνθρωποι και να μην έχουν ρεύμα. Εσείς έχετε κόσμο που έρχεται στο Δήμο και σας το λέει, δηλαδή αυτό το πράγμα έχουμε ώρες κοινού που... Ναι. Ναι, ολοκλήρωσε την ερώτησή σου, Αντιγόνη. Πες μου, Εύα. Ναι, έχετε ώρες κοινού, έρχεται κόσμο σε εσάς να σας πει αυτό το πράγμα ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε και τη ΔΕΗ ή για το χαράτσι περισσότερο. Όχι, οι πόρτες του Δημαρχείου δεν υπάρχουν ώρες κοινού, είναι ανοιχτές πάντα για όλους τους δημότες της Πετρούπολης. Και έρχεται κόσμος που αδυνατεί να πληρώσει σε πρώτη φάση το χαράτσι, ή αν το θέλετε, και κάποιοι που δεν θέλουν. Το θεωρούν ένα άδικο μέτρο και είναι δικαίωμά τους και δεν θέλουν να πληρώσουν το χαράτσι, όχι το λογαριασμό της ΔΕΗ. Όμως το πιο ανησυχητικό είναι σε αυτούς που έρχονται και δεν αδυνατούν να πληρώσουν και τη ΔΕΗ. Και δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Αυτή τη στιγμή αυξάνονται αυτοί που δεν μπορούν. Εδώ, από τότε που ανέλαβα δήμαρχος, από την αρχή του χρόνου, έχουμε πολίτες που έρχονται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και προσπαθούμε με τη ΔΕΗ να κάνουμε ένα διακανονισμό, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, είτε να δώσουμε μια οικονομική ενίσχυση που αποδεδειγμένα είναι άποροι οι άνθρωποι, για να πληρώσουν το ρεύμα. Αυτό όμως καταλαβαίνετε δεν είναι λύση και δεν μπορεί ΕΣΑΗ να συνεχίζεται. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το θέμα.